κάνω και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνω. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας που ανέδειξε με την ψήφο του ο ελληνικός λαός έχει μπροστά της ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Την αποκατάσταση του κύρους και της διεθνούς υπόστασης της χώρας, την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας, της διαφάνειας και των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας, την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου στον ελληνικό λαό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν μεγάλες προσδοκίες από την παρούσα κυβέρνηση. Δεν περιμένουν να αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη τη δραματική οικονομική κατάσταση. Αλλά έχουν προσδοκίες για ριζικές αλλαγές στην κατεύθυνση της εδραίωσης της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της ισονομίας. Και κυρίως έχουν την προσδοκία και την απέτηση από εμάς να είμαστε κυβέρνηση με εντελώς διαφορετικό ύφος και ήθος εξουσίας. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει άλλες εξαρτήσεις, ούτε άλλο αφεντικό, πέρα από τους ίδιους τους πολίτες. Σε αυτούς λογοδοτούμε, σε καθημερινή βάση, για κάθε μας κίνηση, για κάθε μας ενέργεια. Δεν ερχόμαστε εμείς για να καταλάβουμε δομές και να απολαύσουμε προνόμια εξουσίας. Ερχόμαστε για να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η πολιτική και η διοίκηση στη χώρα. Ερχόμαστε με συγκεκριμένους κανόνες και ρυθμίσεις να βάλουμε τέλος στο καθεστώς του ρουσφετιού και της διαπλοκής. Να κάνουμε οριστικά παρελθόν το πελατικό κράτος. Και πάνω απ' όλα, να κάνουμε παρελθόν το κράτος πελάτη. Το κράτος που λειτουργούσε για να εξυπηρετεί και να διασφαλίζει τις κερδοσκοπικές επιδιώξεις λίγων σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Θέλω να έχετε κάθε στιγμή στο μυαλό σας ότι η εξουσία που μας ανατέθηκε από τη λαϊκή ετοιμιγωρία δεν μας ανήκει, ανήκει σε αυτούς που μας την ανέθεσαν προκειμένου να τη διαχειριστούν. Σε αυτούς θα την παραδώσουν. Και είμαστε όλοι και όλες υπό την δική τους κρίση και δοκιμασία. Σας καλώ λοιπόν να επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε φαινόμενα αλαζονίες. Να επιδείξουμε ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αποφεύγονται σπατάλες. Να επιδείξουμε αμήλικτη στάση απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λαός μας υποφέρει και απαιτεί από εμάς οφειλόμενο σεβασμό σε κάθε μας ενέργεια και σε κάθε μας πράξη. Απαιτεί από εμάς να ματώσουμε προκειμένου να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπειά του. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η άμεση συγκρότηση της κυβέρνησης καθώς και η προώθηση ριζοσπαστικών τομών και αλλαγών στη δομή και τη λειτουργία της, τομές και αλλαγές που δεν έγιναν κατορθωτό να γίνουν πραγματικότητα εδώ και 40 χρόνια και έγιναν μόλις μέσα σε 2 μέρες. Αυτές οι αλλαγές και οι τομές είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Ξεκινά όλα μετά το κλείσιμο της κάλπης, η χώρα όχι μόνο έχει κυβέρνηση, αλλά είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το σκληρό και δύσκολο έργο, να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Το κυβερνητικό σχήμα που συγκροτήσαμε είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με κάθε προηγούμενο και περιλαμβάνει μόνο 10 υπουργεία έναντι 18 της προηγούμενης δομής. Αποδείξαμε ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας.
Η επιλογή αυτή δεν είναι μόνο συμβολικού χαρακτήρα. Είναι μια κίνηση ουσίας που σηματοδοτεί την έναρξη της μεταρρύθμισης για τις αναγκαίες τομές στη δημόσια διοίκηση από το υψηλότερο επίπεδο. Θέλουμε ένα κράτος αποτελεσματικό, δίπλα στον πολίτη, με συντονισμό των υπηρεσιών του, με συλλογική λειτουργία, χωρίς καπετανάτα, με έλεγχο και διαφάνεια παντού, με κοινωνική λογοδοσία. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τώρα. Εντός των Υπουργείων, μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στο κράτος και στους θεσμούς, σε όλη την κοινωνία. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα από το πρώτο βράδυ των εκλογών. Για εμάς δεν υπάρχουν νικητές και ηγημένοι. Είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και θα επιδιώξουμε ευρύτερες συνενέσεις σε κάθε μας βήμα. Θα εργαστούμε για την εμπέδωση ενός ήπιου και πολιτισμένου πολιτικού κλίματος, χωρίς μνησικακίες και δικαστικά κηρύγματα και πάντα κρατώντας τη συζήτηση, τον αναγκαίο διάλογο μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού. Σεβόμαστε πρώτα και κύρια το δημοκρατικό αίσθημα των πολιτών. Πάνω απ' όλα όμως, να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Στόχος μας να επαναφέρουμε στην κοινωνία το αίσθημα της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας. Να διαπραγματευτούμε την απομείωση του κρέους, την απεμπλοκή της χώρας και της οικονομίας από ένα καθεστώς ασφιχτική λιτότητας. Υπάρχει μπροστά μας ένα σύνθετο και πολύπλευρο κυβερνητικό έργο που πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, το οποίο μπορεί να συνοψιστεί σε 4 προτεραιότητες. Η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Κανένας συμπολίτης μας από εδώ και στο εξής να μην είναι μόνος και αβοήθητος απέναντι στην κρίση. Πρώτη στόχο μας χρέος η βοήθεια σε αυτούς που βρίσκονται στα όρια της απελπισίας και στερούνται βασικά κοινωνικά αγαθά όπως το φαγητό, η θέρμανση ή η ιατροφαρμακευτική περίπτωση. Η αλληλεγγύη προς τους πιο αδύναμους και η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας στην κοινωνία. Ας έχουμε κατά νου ότι παραλαμβάνουμε μια χώρα που εξαιτίας της ανεργίας, της φτώχειας και της κατάστασης του κοινωνικού κράτους είναι τελευταία στον δίκτυο κοινωνικής δικαιοσύνης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρώτη στην παιδική φτώχεια ανάμεσα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος είναι να συγκρουστούμε με αυτή την πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερός μας αντίπαλος. Και θα κάνουμε τα πάντα ώστε να αντιστρέψουμε αυτή την αρνητική εικόνα. Προτεραιότητά μας. Η στήριξη της οικονομίας ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει. Ειδικά για την μικρή επιχείρηση που σήμερα δουλειάζει στα χρέη και είναι αντιμέτωπη με το λουκέτο. Ταυτόχρονα είναι αναγκαία η προώθηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα παρέχει ανακούφιση στην κοινωνία σε σχέση με το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας. Η προτεραιότητά μας επίσης είναι μια νέα διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας. Σε αναζήτηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία υποφελούς λύσης. Έτσι ώστε η χώρα να βγει από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και της ύπαρξης. Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη διαπραγμάτευση με ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και ριζικών αλλαγών καθώς και με ένα τετραετές δημοσιονομικό σχέδιο με στόχο πρωτογενώς ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή με στόχο να μην δημιουργούν νέα ελλείμματα, αλλά και χωρίς την υποχρέωση εξοντοτικών
και ανέκτητων πλεονασμάτων. Είμαστε έτοιμοι με προτάσεις ρεαλιστικές για το ζήτημα του κρέους, με ολοκληρωμένη πολιτική στο ζήτημα των επενδύσεων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και μέσα από αυτή, η δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να επαναλάβουμε την δέσμευση της 25ης του Γενάρη, αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης. Θα διαψεύσουμε τις Κασάνδρες. Δεν σκοπεύουμε να πάμε σε αμοιβαία καταστροφική ρήξη. Δεν θα συνεχίσουμε όμως και την καταστροφή, την πολιτική της υποτέλειας. Προτεραιότητά μας τέλος είναι και η σύγκρουση με ένα κατεστημένο δεκαετιών σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία. Η ριζική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση, η θεσμική θωράκιση της διαφάνειας, η αποφασιστική αντιμετώπιση της διαφθοράς και της διαπλοκής, η επιβολή ενός δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος, η αντιμετώπιση της φόρα αποφυγής του μεγάλου πλούτου, η διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών. Αυτές οι προτεραιότητες έχουν μια κοινή συνισταμένη, την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας στην χώρα μας, την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας για την Ελλάδα και τον λαό της. Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, αν οι εκλογές της προηγούμενης Κυριακής δεν είχαν γίνει, σήμερα στη χώρα μας θα συνεχίζαμε να συζητάμε μόνο για τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, δηλαδή για την περικοπή συντάξεων, τις ομαδικές απολύσεις και όλα τα νέα επώδυνα μέτρα κοινωνικής καταστροφής. Χωρίς κανένα στην Ευρώπη και στον κόσμο να ασχολείται μαζί μας. Και με τους πάντες να διερωτώνται πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και μέχρι πότε ένας ολόκληρος λαός θα αντέχει ένα αδιέξοδο και πλήρως καταστροφικό πρόγραμμα. Όμως οι πρόσφατες εκλογές, η λαϊκή ετοιμιγορία και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης στη χώρα μας είχε ένα ισχυρό διεθνή αντίκτυπο. Δεκάδες ηγέτες έστειλαν συγχαρητήρια μηνύματα, αλλά και μηνύματα συμπαράστασης στην προσπάθειά μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Εξίσου θετική ήταν και η αντίδραση των λαών της Ευρώπης, γιατί είδαν στην στάση και στην πολιτική επιλογή του ελληνικού λαού αυτό ακριβώς που και οι ίδιοι αναζητούν, την ελπίδα. Βλέπουμε έτσι ότι ελάχιστες μόνο μέρες μετά την αναμέτρηση της 25ης του Γενάρη, το διεθνές κλίμα για την χώρα μας αλλάζει. Η χώρα σηκώνει κεφάλι, αποκτά διεθνή υπόσταση, συγκεντρώνει γύρω της το διεθνές ενδιαφέρον, η Ελλάδα ανακτά την αυτοπεποίθησή της και χτίζει τις συμμαχίες που θα της επιτρέψουν να ανοίξει τη δική της ατζέντα στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Να συμβάλλει σε μια αναγεννητική προσπάθεια, όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και φυσικά είμαστε ανοιχτοί, καλόπιστα, να συζητήσουμε με όλους. Καλωσορίζουμε αύριο στην Ελλάδα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς, και την Παρασκευή τον επικεφαλής του Eurogroup, τον κύριο Ντάιζενμπλουμ. Θεωρούμε ότι οι συζητήσεις μαζί τους θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες και παραγωγικές. Αυτή εδώ η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση μιας νέας εποχής. Θα βαδίσουμε στη νέα αυτή εποχή από την πρώτη στιγμή με σταθερότητα και σιγουριά. Και θα κάνουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν
με διάλογο και κοινωνική συνένεση, αλλά χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς να φοβηθούμε συγκρούσεις με κανενός είδους συμφέροντα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις, όπως δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη, αστοχίες και παραλήψεις. Μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας δεν μπορεί να περιμένει εύκολο έδαφος μπροστά της. Έχει να αναμετρηθεί με μια ιδιαίτερα σκληρή πραγματικότητα. Και θα είναι αδικαιολόγητη αν δεν δικαιώσει τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας. Η ευθύνη είναι βαριά και υποθέτω ότι όλοι και όλες το αντιλαμβάνεστε, το διαισθάνεστε. Η ευθύνη είναι βαριά, αλλά θα προχωρήσουμε με σχέδιο, με πολιτική βούληση και με την προωθητική δύναμη μιας ισχυρής και ενωπής λαϊκής εντολής που δεν έχουμε το δικαίωμα να διαψεύσουμε. Προχωράμε χτίζοντας ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης και δημιουργώντας μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την ίδια την κοινωνία. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Αυτά είπε λοιπόν.